ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Την πάσα για τον Μινά τον Αντωνίου. Κάθετα στον Μπάμπιτς, ήταν σε θέση offside. Εδώ την ώρα που γίνεται η πάσα, σωστά, έχει μπροστά του τον Πρόγιτς. Πάσα για τον Τόρες. Το κοντρόλ με το χέρι. Να δούμε εδώ την φάση. Ναι. Πρωτοβουλία να βιώσουν περισσότερο τον αντίπαλο. Να δούμε εδώ την φάση πανίκο με τον Κονέ. Σε θέση offside είναι ο Κονέ. Του εθνικού ΙΑΕΛ. Δευτερόλεπτα νωρίτερα, Τόρες. Έψαξε τον Μινά τον Αντωνίου, έκανε το κοντρόλι. Σέντρα, είναι καλή κεφαλιά. 1-0 ο Μπάμπιτς που σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ξανά όλα ξεκίνησαν από την παλιά του Τόρες. Η σέντρα που γίνεται από τον Μινά τον Αντωνίου, η καρφωτή κεφαλιά από τον Μπάμπιτς. Το 1-0, 1-0 είναι μπροστά η ΑΕΛΟ. Κουτόμπιακ που εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, πρώτη από τον Μικελίτο. Μοναδική ευκαιρία από τον Μάριο Ηλία. Να δούμε ξανά την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Μάριος Ηλία είναι καλυμμένος. Τόρες, κάνει κίνηση ο Μινάς Αντωνίου. Κρατάει ο Τόρες. Κάθετα ψάχνει και βρίσκει το Ριέρα. Πολύ καλή πάσα. Το τακουνάκι ο Μπάμπιτς, 2-0. Φοβερό γκολ από την εξαιρετική συνεργασία Τόρες Ριέρα με Μπάμπιτς να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Κοιτάξτε ξανά την πάσα που κάνει ο Τόρες για τον Ριέρα και κοιτάξτε το τακουνάκι του Ριέρα. Δεν υπάρχει offside. Επίδειξη υψηλής τεχνικής από τον Ριέρα. Πραγματικά ένα τέρμα χάρμα ιδέστε. Να δούμε, Χαραλάμπε, και θα σε επιστρέψω τον λόγο. Τράβηξε ο Κονέ τον Μινά τον Αντωνίου. Θα δει την κίτρινη κάρτα ο Κονέ. Κοιτάξτε τον τραβάει. Είναι σωστή. Αβραάμ λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί πολύ ψηλά πάνω από την εστία. Μάριος Ηλία, Κουτόμπιακ φωνάζει κοντά του τον Ντολεζάλ. Να δούμε τον από τον Κωστόφσκι στον Κέρκες. Τεσέιρα ψάχνει τον Μπάμπιτς σε θέση offside είναι. Την κατοχή Κωστόφσκι, έγινε λάθος ο Μπάμπιτς. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Εδώ η προηγούμενη φάση. Ανεβαίνει με ταχύτητα, βρίσκει την ΑΕΛ ανοργάνωτη. Παπαγεωργίου το σουτ δυνατό, κάνει την κούρσα. Αβραάμ κρατάει τώρα για τον Τόρες σε θέση offside. Να δούμε αν είναι offside. Ο οποίος θα πάρει μπάλα, ο Αντωνίου θα γυρίσει για τον Ριέρα, θέλει στήριγμα αυτός. Τόρες προσπάθησε, κέρδισε μπάλα, σουτ δυνατό πάνω από την εστία. Προσποιείται, ελευθερώνεται, συγκλίνει. Τώρα για τον Σντρασκόφσκι και πάλι για τον Τόρες, το πλασέ, 3-0. Η ΑΕΛ η οποία στο 30 δείχνει ότι καθαρίζει το παιχνίδι. Εδώ ξανά να δούμε η πάσα, δεν υπάρχει offside, είναι από πίσω που φεύγει καθαρά ο Τόρες. Είναι απόλυτα καλυμμένος στην κάθε την παλιά που κάνει ο Σντρασκόφσκι, ο οποίος εδώ ντύνεται Ριέρα. Την πάσα του Κωστόφσκι, Κονέ προσπαθεί, περνάει, βρίσκεται στο έδαφος, κερδίζει το φάουλ από τον Μινά τον Αντωνίου, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Ομάδα του Εθνικού, εδώ οι προσποιήσεις. Κατάφερε, πέρασε. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό πανίκο, ειδικά με το πρόγραμμα που έχει κάνει. Να δούμε εδώ τη φάση με τον Μάνου Τόρες. Πάσα σε θέση offside είναι ο Τόρες. ΑΕΚ, ανόρθωση και Απόλλωνα. Είναι λογικό σε κάποια φάση να ρίξει για τους ρυθμούς. Εκεί θα πάει μπάλα. Ανεβαίνει και ο Μινάς ο Αντωνίου για να του δώσει στήριγμα. Δυνατή η πάσα, τρέχει ο Μινάς Αντωνίου, προλαβαίνει, κάνει τη σέντρα. 4-0. Από τον Μπάμπιτς hat-trick στο 41. Απλοποιεί ακόμη περισσότερο τον αγώνα η ΑΕΛ. Εδώ η κόντρα πάνω στον Μπάμπιτς. Θα εκτελέσει το φάουλ, θα απομακρύνει ο Σάντος. Εδώ η προηγούμενη φάση,
στο στήθος είναι του Αβραάμ, έξω από την περιοχή. Κάνει κίνηση ο Ζάκμπα. Ο Ντόλεζαλ κρατάει τώρα για τον Ζάκμπα. Το σούτ, η κόντρα. Μπάμπης θα κρατήσει μπαλά. Το γύρισμα για τον Τόρες. Το σούτ από τον Μάντεβατς στη ρίζα της Δοκού. Εδώ ο Μπάμπιτς θα κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Μάιντεβατς για την ΑΕΛ να πετύχει ένα πέμπτο γκολ. Χαραλάμπους θα πάρει το φάουλ. Πάσα για τον Παπαγεωργίου. Το γύρισμα δεν πέρασε. Η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Ντόλεζα Λέξο η μπάλα. Αριστερά θα πάει ο Κωνσταντινίδης και στην κορυφή της επίθεσης ο Μάιντεβατς. Κίτρινη κάρτα στον Μάιντεβατς. Εδώ η προσπάθεια από τον Γκόρουμπετς, το φάουλ. Ο Ζάκμπα θέλει χώρο για να επιχειρήσει ένα σούτ. Ο Σάβιτς το σούτ η κόντρα πάνω στον Κέρκες, νέο κόρνερ, το τέταρτο. Κάνει κίνηση ο Μάιντεβατς στην περιοχή. Τόρες προσπαθεί να περάσει τον Πρόγιτς. Πέναλτι. Δίνει το πέναλτι, να δούμε εδώ. Νομίζω ότι το κερδίζει περισσότερο ο Τόρες. Εκτελεί τώρα η μπάλα στα δίχτυα. 5-0 για την ΑΕΛ με τον Αντάμοβιτς να χρήζεται και αυτό σκόρερ. Μέχρι το προηγούμενο γκολ εδώ ξανά η εκτέλεση πέναλτι. Την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Πάσα τώρα για τον Ζάκμπα από τον Μικελίτο. Ο Ζάκμπα που περνάει στην περιοχή κλείνεται και από τον Τεσέιρα. Το σούτ, μεγάλη επέμβαση από τον Βοζίνια. Δείχνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους θερματοφύλακες του πρωταθλήματος. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.